Good Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, δομνούλα μου. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Τι κάνεις? Είμαι καλά γιατί η μέρα είναι ωραία και εγώ είμαι ωραία. Α, είναι όλα ωραία. Χαίρομαι. Όταν είναι γκρίζα η μέρα, εγώ είμαι ωραία. Μάλιστα. Είμαι πολλά ωραία. Δομνούλα μου, σου αρέσει εσέναν το πολύ μπιφ? Πάρα πολύ μου αρέσει τηγανιτό. Τηγανιτό κιόλα. Ναι. Κάνεις και σάντουιτς με πολύ μπιφ? Ναι. Αν και αν αρέσει πολύ μπιφ, σβήνουνε ούλα. Μόνο το πολύ μπιφ μου αρέσει. Δηλαδή, αν το τρώσεις με το ψωμί. Με το ψωμί καλό. Και βάλεις και ντομάτα πάνω. Γιαξ. Θέλω την ντομάτα. Σκέψε το πολύ μπιφ. Βάζεις χαλούμι. Μόνο το πολύ μπιφ. Πολύ μπιφ με... Να λαούλο το κουτουί του. Δηλαδή... Τι ανοιτό τζάμε με το λαδούι, με το λιπάκι. Οκ. Πιάμι. Χριστέ μου. 30 καρδιολόγοι μόλις έχουν πετάξει τα πτυχία τους. Τι? Τίποτε, λέω, μπράβο. Έχεις γράψει χθεσούλα σήμερα? Βεβαίως. Θες να μας τη διαβάσεις? Βεβαίως. Ακούμε. Τι τίτλον έχει? Επισκέψεις. Μάλιστα. Άλλο που επισκέψεις με σκιν το σπίτι δεν έχουμε. Τούτον ένα σπίτι είναι κέντρο διερχομένο. Η πιο ωραία επίσκεψη που θυμούμαι ήταν μια προειδοποίητη. Έπιασε ο παπάκης τηλέφωνο τη μάμη και η πέντης. Λερίτσα, έρχομαι από εκεί σε 5 λεπτά με τον παρέα μου τον Αλέκο. Τι? Αν τώρα και λέχει το σπίτι. Έκλεισε της το. Μάνα μου. Και ξεκίνησε η λεγόμενη επισκεπτηριότητα. Δηλαδή red alert καθαριότητας λόγω επισκέψεως. Δηλαδή σύρνουμε τα ούλα μέσα στην αποθηκούα των λεγόμενων πλησταρκών και τραβούμε την πόρτα. Πιτούμε ένα fresh πέρομα λεβάντα σε όλο το σπίτι. Τινγκ τονγκ. Ήρθε μάμα, ήρθε ο παπάκης με τον φίλο του τον Αλέκο. Ανοίγουμε την πόρτα με χαμόγελο. Μικρό σπίτι στο λιβάδι τύπου. Κάτσαμε και κάμαμε του καφέ. Και βγάλαμε και πισκότα τα λεγόμενα πια και ένα σκιό κουτιά για το σπίτι. Να πάω και του ξένη. Ατάκα της μανούλας όταν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ. Ο Αλέκος ήθελε τουαλέτα. Ρωτάμε την ώρα που η μάμη πήγε να έρθει. Πού είναι το μπάνιο? Δεύτερη πόρτα αριστερά. Και πάει. Και θυμήθηκε ότι η δεύτερη πόρτα αριστερά ήταν το πλησταρκό. Πριν προλάβω να το διορθώσω, ο Αλέκος είχε πάνω του παπούτσα, αντιέρωτα, κάτι λέκο και ένα σκιοτζευκάρκα κλάτσες και το πράσινο γυλέκο του παπά. Ούλα μες στο πλησταρκό. Κύρα Αλέκο από το πλησταριό, βάσα δυο κουβέντες να σου πω. Κύρα Αλέκο, κύρα Αλέκο, με το πράσινο γυλέκο. Έλα και... Κυραλέκο, κυραλέκο, με το πράσινο γυλέκο. Δομνούλα βήτα δύο. Μπράβο, δομνούλα μου. Αρέσκει μου που είσαι έτσι αλέκρα και κεφάτη. Και Αλέκος. Και Αλέκος, ναι. Το πράσινο γυλέκο ήταν του Τσινιού? Ήταν ένα πράσινο γυλέκο του παπά, έπισε μπάλο του. Α, μάλιστα. Και θέλω να σου πω, γιατί η μαμά έκαμε μπουγονιά σου λόγω το σπίτι, ο κύριος Αλέκος? Δεν το έκαμε μπουγονιά ζαλούμε, ήταν επισκεπτηριότητα. Καθαριότητα λόγω επισκέψεως. Γιατί δεν έκαμε τα δωμάτια εκείνα που έπρεπε? Έκαμε και ένα δυο φούλα τα σιέρωτα, ήταν και μένα τα σιερώσει. Τα λέκο μου με στη μέση. Το πράσινο γυλέκο του παπά, τα παπούτσια. Εσύ βοήθησες? Εσύ ρε πενταούλα μέσα πλησταρκό. Συγκεκριμένα εγώ έπια τις παντόφλες. Αρέσκει μου η λέξη πλησταρκό. Γιατί αν έχετε εσείς πλησταρκό, που πλυνίσκετε μες στη μέση της σάλας, βάλετε τη σκάφη και τρώμετε. Έτσι είμαστε το 1920. Και εσύ που ξέρεις να μου κάνω το 1920. Εσκέμαστε στο βιβλίο της ιστορίας, να ξέρεις αν κρυκλήσατε για καλό ράδιο. Γεια σου, δόμνουλα μου, γεια σου, αγαπημένη μου. Good Morning Show με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντι κάθε πρωί 6 με 10 στο Antenna Radio.